Ούτως ή άλλως, η κάθε εφημερίδα έχει τη δικιά της σχολιαστική προσέγγιση στα γεγονότα, διαλέγει τις αιχμές που προβάλλει και αυτή νομίζω είναι και η δουλειά μιας εφημερίδας γνώμης. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Αυγή πολλά χρόνια τώρα, παρά διάφορα που ακούει και τις κριτικές που τις προσάπτουν, καλά κάνουν. Στο δημόσιο διάλογο ο καθένας καταθέτει τη γνώμη του και το σχολιασμό του. Και νομίζω ότι ο τίτλος, ο σημερινός της εφημερίδας, είναι αρκετά σαφής από την προσέγγιση που κάναμε εμείς, ότι με βάση τη βασική της πολιτική επιδίωξη που έχει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να παρουσιάζει στους συμπολίτες μας ότι αυτή η κυβέρνηση εκτός από χρεοκοπημένη είναι και τελειωμένη, αυτό απαντήθηκε και θεσμικά. Βεβαίως, επιτρέψτε μου ένα προσωπικό τόνο, επειδή άκουσα και το ρεπορτάζ του συναδέλφου και όσα είπατε προηγουμένως. Εγώ θεωρώ ότι θεσμικά αυτό το διάστημα που περνάμε έχει αρκετά χαρακτηριστικά του καρναβαλιού, δυστυχώς, για τη χώρα μας και τους θεσμούς. Και σε αυτό εντελώς άμεμπτος θα έλεγα ότι δεν είναι κανένας, παρότι η κυβέρνηση πήρε τις θεσμικές πρωτοβουλίες, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, έβαλε το θέμα της ψήφου εμπιστοσύνης και είδαμε ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν θα τελείωνε εκεί, το ξέραμε, αλλά τουλάχιστον να μην έχει τις μικρές ουρές. Επιτρέψτε μου τώρα για όσους μας βλέπουν να το εξηγήσω τι εννοώ εγώ καρναβάλι. Όταν κάνεις μια δήλωση και είσαι βουλευτής ότι θα παραιτηθείς μετά από μια σοβαρή πολιτική διαφοροποίηση, αυτό οφείλεις να το κάνεις. Το λέω με λύπη αυτό που είχε για τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Με εντυπωσιάζει, αγαπητέ Δημήτρη. Ότι θα παραιτηθεί. Ναι, γιατί είναι ξεκάθαρη. Όχι, εγώ θέλω να το πω επειδή το γνωρίζω και προσωπικά. Θεωρώ ότι ήταν από τους βουλευτές που ήταν δραστήριος και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και στη Βουλή. Αλλά δεν έκανα εγώ τη δήλωση, την έκανε ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Πολλές φορές. Λέω λοιπόν ότι. Όλες. Όχι μία, για να ξεχαστεί και να μην περάσει πριν. Υπερδέοντος πολλές φορές. Ναι. Το σχολιάζαμε πριν και με τον συνάδελφο. Ναι. Λοιπόν, θα μου πει κανείς τώρα το πρόβλημα της Ελληνικής Βουλής είναι ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Όχι. Θα έλεγα ότι το βασικό πρόβλημα είναι η συνεχής πίεση, επιθετική πίεση, θεσμικά υπονομευτική θα έλεγα εγώ, που η αξιωματική αντιπολίτευση από τότε που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και 3 χρόνια τώρα και κάτι, λέει συνέχεια για εκλογές. Εγώ και προσωπικά και η εφημερίδα το προσέγγιζε στη λογική ότι αυτή η κυβέρνηση έπρεπε να ολοκληρώσει το θεσμικό της κύκλο. Βεβαίως οι επιλογές των εκλογών του Πρωθυπουργού είναι, αλλά λέγαμε ως προσέγγιση και παραμένω σε αυτή και εγώ και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος ότι σε αυτή την κρίση τη βαθύτατη που μπήκε η χώρα μας και τώρα προσπαθεί μπουσουλώντας να βγει, έχει σημασία αυτή η κυβέρνηση που ήταν μια κυβέρνηση κατ' εξαίρεση θα έλεγα, γιατί οι πολίτες δεν γίνανε αριστεροί. Οι πολίτες ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ καθ' υποτροπήν κιόλα. Γιατί θεώρησαν το προηγούμενο πολιτικό σύστημα απόλυτα χρεοκοπημένο και δοκίμασαν το ΣΥΡΙΖΑ για μερικά πράγματα. Μερικά έχει αρχίσει να τα δείχνει. Χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο αυτή η κυβέρνηση για να δείξει και άλλα. Καλά, δεν υπάρχει και πολύ ακόμα. Και αν πούμε ότι πάμε στον Οκτώβριο, δεν είναι πόσο χρόνο ακόμα, αγαπητέ Δημήτρη. Αλλά κρατάω το ερώτημα. Αν θυμηθείτε την ατζέντα που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, με βάση τα ζητήματα που εκκρεμούν, και νομίζω εκκρεμούν όχι επειδή ήταν ο Πρωθυπουργός. Η συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να προχωρήσει ή δεν πρέπει. Ναι. Τουλάχιστον να την προσπαθήσουμε. Την κατανόησή σου λίγο να πάρουμε το πρώτο σχόλιο και από τον Νίκο. Να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Είναι οι δύο εφημερίδες, η Αυγή και η Δημοκρατία, των συναδέλφων. Εφημερίδες στις οποίες εργάζονται οι δύο συνάδελφοι και καλό είναι να τιμούμε και τις εφημερίδες και να τις βοηθάμε. Ραδιοργίες του Άδωνη κατά και του Κυριάκου. Είναι από τις μαχητικές εφημερίδες. Τώρα, εγώ θα περίμενα κάτι από την άλλη πλευρά να είναι ο τίτλος σε σχέση με τους έξι, με την επιστολή Τσίπρα και με τα ελληνοτουρκικά. Αλλά διευθυνδιάζομαι, Νίκο. Θέλεις να το σχολιάσουμε τώρα ή να το κρατήσουμε για μετά, γιατί δεν έχει σχέση έτσι με το κυρίαρχο στην ατζέντα. Θα πω μόνο μία πρόταση ότι έχει πολύ σχέση και με αυτά που συζητάμε και με τη γραμμή που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Και να έρθω σε αυτά που συζητάμε για την ατζέντα που είπε και ο Δημήτρης και συμφωνώ σε πολλά από αυτά. Η εικόνα δυστυχώς που παρουσιάζει η Βουλή δεν είναι καλή αυτή την περίοδο. Οι μεταγραφές, οι μετακινήσεις, οι παραιτήσεις και μη παραιτήσεις έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα που τορπιλίζει επί της ουσίας την ποιότητα της δημοκρατίας. Και αυτό το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, βλέπουμε δημοσκόπηση που εξυπηρετείται απόλυτα από αυτή την εικόνα η Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν είδα εγώ χθες, προχθές, τη δημοσκόπηση με 9,1 τη Χρυσή Αυγή και μετά στις ανόδου, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει στο τηλέφωνο και λέει ναι, ψηφίζω Χρυσή Αυγή, σημαίνει ότι η εικόνα που παρουσιάζει το πολιτικό σύστημα δεν είναι καλή. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να κατεβάσουν τους τόνους εκεί που πρέπει να τους κατεβάσουν και οι βουλευτές που μετακινούνται να ξεκαθαρίσουν τη θέση. Νίκο, λίγο την κατανόησή σου, γιατί είναι δύσκολη η επικοινωνία με την Τουρκία. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφό μας, συναδέλφισά μας, τη Γεωργία Λοτσοπούλου, και επειδή την έχουμε μαζί μας, μην τη χάσουμε, θα κρατήσουμε. Βεβαίως. Καλημέρα, Γεωργία. Καλημέρα σας λοιπόν από την Άγκυρα.
Να ξεκινήσουμε λίγο από τα νεότερα των τελευταίων λεπτών της ειδήσης. Καταρχήν να σας πω ότι μία είδηση είναι ότι στο δείπνο σήμερα το βράδυ προς τιμή του Έλληνα Πρωθυπουργού που παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος έχει προσκληθεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος έρχεται εδώ στην Άγκυρα από την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παραστεί στο δείπνο. Και η δεύτερη είδηση αφορά την επικήρυξη των 8 Τούρκων στρατιωτικών, οι οποίοι είχαν διαφύγει στην Ελλάδα μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος, με 700.000 ευρώ περίπου, 4 εκατομμύρια τουρκικές λίρες. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε μια νέα λίστα επικηρυγμένων με 74 ονόματα, μεταξύ αυτών για πρώτη φορά περιλαμβάνονται και τα ονόματα των 8 Τούρκων. Μάλιστα. Αυτό εντάξει, δεν είναι ένα καλώς ήρθες χωρίς έτσι ιστεροβουλία και δεν είναι και ένα καλό σημάδι, αλλά νομίζω ότι αυτά έχει η διπλωματία. Με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία βάζει βέβαια. Είναι...